Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Βέβαια ξεκινήσαμε πάλι με μια μικρή καθυστέρηση λόγω εργασίας. Ξεκινήσαμε στις 6.30 ώρα, όλα που σας είχα τάξει. Κοντά μας είναι ένας, ο φίλος μας ο Κώστας ο Στρογγυλάκης, που εγώ θα τον πω εκφραστή του δρόμου. Να το πω έτσι, ποιητής εκφραστής του δρόμου όμως. Δηλαδή λέει τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε απλά και λιτά, δεν είναι από αυτούς τους πολύ διαβασμένους που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, που έχουν τελειώσει και γράφουν, κάθονται και γράφουν. Είναι ένας άνθρωπος που εκφράζει τη ζωή έτσι ακριβώς όπως τη ζει. Και σήμερα είναι κοντά μας και για μένα είναι τιμή μου γιατί να σε καλωσορίσω. Ευχαριστώ. Έλα λίγο πιο κοντά, λίγο πιο δυνατά, πιο κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Και είσαι και νέος Μυρνιώτης και γι' αυτό έπρεπε αμή τι άλλο να σε παρουσιάσουμε. Κοντά στη Νέα Σμύρνη, κουκάκι. Ναι, αλλά είσαι συνέχεια εδώ στη Νέα Σμύρνη, όλο Νέα Σμύρνη είσαι. Εγώ σε γνώρισα δηλαδή από πολιτιστές συλλόγους που... Εδώ μεγάλωσα και απέναντι. Έτσι, μπράβο. Να πούμε λοιπόν εμείς... Δεν μεγάλωσα, αλλά λέμε τώρα. Έλα ντε, καλά λες, δεν μεγάλωσα. Σε αυτό και δεν έχεις άδικο. Να πούμε ότι εμείς που είμαστε από... Δηλαδή εγώ θυμάμαι από μικρό κοριτσάκι ότι τα παιδιά του Νέου Κόσμου, τα παιδιά του Μπραχάμι, επειδή δεν είχαν τότε πλατείες όλοι αυτοί, ερχόντουσαν πλατεία Παλού και Νέα Σμύρνη. Πάντα ήταν η καλύτερη. Δηλαδή όλα τα παιδιά από γύρω γύρω ερχόντουσαν. Αν εξαιρέσουμε τα παιδιά της Καλυθέας που είχαν τις πλατείες τους και εκείνη ήταν δηλαδή υπήρχε μια αυτή... Αλλά Μπραχάμι, Άγιος Δημήτριος, Νέος Κόσμος, κουκάκι που λες τώρα, ερχόντουσαν προς τα δω σε εμάς. Ή το κουκάκι πήγαινε και Καλυθέα, ε. Καλά, είχατε και τη Στάνη και τον Παπασπύριο εδώ πέρα και μαζεύατε κόσμο. Αυτό ήτανε. Η στροφή Νέας Μύρνης στο υπόγειο που μαζεύε όλους τους. Μπράβο, ναι. Κοιτάσουμε με 30 χρόνων, 67 είναι. Α, μπράβο. Μην πεις ότι δεν μου φαίνεται γιατί το ξέρω. Όντως δεν σου φαίνεται, αυτό ήθελα να σου πω ότι δεν δείχνεις για τόσο. Δείχνεις αρκετά μικρότερος. Ίσως όμως επειδή είναι αυτό που λες μέσα σου, ότι νιώθεις παιδί. Και αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Όντως νιώθω. Λοιπόν, για πες μας μερικά πράγματα για τον Κώστα. Πρώτα απ' όλα μας έφερες να διαβάσουμε υλικό. Το πρώτο τελευταίο βιβλίο το είχες. Ναι, και δεν το έφερα εγώ όμως. Εγώ... Γιατί θα κρατάς τα δικά σου. Και υπέθεσα ότι θα το έχεις. Σε ένα διάλειμμα μπορώ να το πεταχτώ να το πάρω. Έτσι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να διαβάσουμε κάποιους στίχους από αυτά. Εγώ πιστεύω θα κράταγες την τσάντα για να μου δείξεις και αυτά τα ωραία πράγματα. Ωραία, άρα από εκεί θα διαβάσουμε στίχους. Από εκεί να κλείσεις κάποια στίχη. Αυτά, ναι, από εκεί θα διαβάσουμε γιατί... Λοιπόν, τι να πω. Να πω ότι τον κύριο Κώστα εγώ τον γνώρισα πριν μια δεκαετία και τον γνώρισα μέσα από ένα πολιτιστικό σύλλογο και βέβαια τον γνώρισα σαν απλό ποιητή. Σιγά σιγά στη γνωριμία μας κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος παράγει γενικά έμπνευση και δημιουργικότητα. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση. Mm-hmm. Πρώτα-πρώτα δεν δηλώνω ποιητής. Τι να πούνε και οι ποιητές. Και δεν έχει να κάνει λίγο πιο δυνατά για να ακούγεσαι. Και δεν έχει να κάνει με μετριοφροσύνη, γιατί μετριοφροσύνη εντάξει και ποιος είμαι για να είμαι και μετριόφρο. Δεν δηλώνω ποιητής. Εγώ ανακάλυψα ότι μπορώ να γράψω και σε εκτιμήσει ο καθένας αυτό που θα διαβάσει πριν 7 χρόνια. Έγραψα ένα στιχάκι, ένα 2α4. Όχι πριν 7. Παραπάνω είναι. Πριν 9, κάπου ναι. Εκεί. Ξαφνικά από το πουθενά έγραψα ένα στιχάκι για μία κοπέλα που ήταν 12 χρονών και έχασε τη μαμά της. Και ξεκίνησα και έγραψα μέσα σε 5 λεπτά χωρίς να γίνει καμία διόρθωση. Εγώ δεν κατάλαβα τι έκανα. Όταν όμως το ξαναδιάβασα άρχισε και μου άρεσε. Και όταν ξύπνησα το πρωί 6 ώρα, ήταν και καλοκαίρι, μέσα σε μισή ώρα μου βγήκανε καμιά δεκαριά άκρος ερωτικά. Δεν ήταν λοιπόν ότι εγώ ήμουνα ποιητής. Εγώ αλλού έχω το μεράκι και το ψώνιο στα αποφθέγματα. Αλλά έγραψα καμιά δεκαριά στιγάκια άκρος ερωτικά. Το άκρος είναι δικό μου.
Και κάθε μέρα, κάθε πρωί, 6.30 με 7, μέσα σε μισή ώρα έβγαζε καμιά δεκαριά. Mm. Έχουν μαζευτεί καμιά 1.700-800. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω αν γράφω είναι καλά, είναι ωραία, τι είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω επίγνωση. Mm-hmm. Γιατί εγώ βγάζω το μέσα μου. Δεν τα γράφω και να τα διορθώνω γιατί αυτό μπορεί να τραγουδιστεί έτσι, δεν πρέπει έτσι, γιατί η φωνή δεν με ενδιαφέρει. Εσύ εκφράζεις την ψυχή σου. Γράφω. Και γράφω και ερωτικά κυρίως και κοινωνικά. Αλλά στο ερωτικό... Έχει πιο πολύ. Ναι. Να σε ρωτήσω όμως... Και το μεράκι μου είναι τα αποφθέγματα. Λίγο όμως, μήπως είναι και το DNA σου που γράφεις, γιατί όχι. Αν πούμε ότι είναι στρογγυλάκης... Άκης, κριτικός, η Κρήτη έχει τη μαντινάδα με. Δηλαδή πιστεύω ότι το DNA των ανθρώπων έχουν το ποιητικό λόγο. Θα σου δώσω απάντηση λόγο. Και είναι και φρέσκια. Είναι φρέσκια, διότι την ώρα που ερχόμουν σκέφτηκα εγώ από πού έχω καταβολές, ακούσματα, από πού έχω. Και συνειδητοποίησα ότι δεν έχω από πουθενά, αλλά μάλλον από την ψυχή μου τα έχω. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις ποιος σου αρέσει, εντάξει, μου αρέσει ο Σκόπουλος. Ναι, αλλά έχω κάπου, το παίζω λίγο από εκεί, αλλά δεν έχω να με έχει παρασύρει αυτό, εκείνο ή το άλλο. Ίσως έχω κάποιες ομοιοκαταληξίες που μυρίζουν καθαρά Κρήτη. Αλλά δεν είναι από τα ακούσματα. Ίσως να είναι από το DNA. Γιατί έκανα πολλά χρόνια στην Κρήτη, αλλά δεν μεγάλωσα να τριφτώ επαγγελματικά. Άρα λοιπόν ό,τι άκουγα από μικρός. Γενικά νομίζω ότι δεν έχω ακούσματα παρά μόνο της ψυχής μου, γιατί βγάζω ό,τι έχω νιώσει και ό,τι έχω ζήσει. Mm-hmm. Άρα... Τώρα θα μου πεις και πώς γράφεις σαν γυναίκα. Έχεις ζήσει και σαν γυναίκα? Όχι, δεν έχει. Όχι, έχοντας μία, πιστεύω, μία ευγενική σχέση. Δεν θα σου έκανα ποτέ αυτή την ερώτηση, γιατί και γράφω σαν γυναίκα. Όχι. Όλοι μας έχουμε μέσα το θηλυκό και το αρσενικό. Ωραία. Αυτό υπάρχει σε όλους. Όπως εγώ βγάζω έναν άντρα σε κάποιες στιγμές της ζωής μου, ένας άντρας μπορεί να βγάλει μια γυναίκα. Είναι το ρομαντικό που λέμε αυτό. Το θηλυκό το έχουμε νομίζω οι άντρες. Και οι γυναίκες έχουν το αρσενικό. Το αρσενικό σε πράξεις ανδρισμού το έχετε. Νομίζω και τώρα μου ήρθε. Εμείς το έχουμε σε άλλη θηλυκότητα. Ίσως και την ερωτική. Μα δεν έχετε. Όχι, να το πούμε λίγο πιο σκληρά. Ίσως την ερωτική να την έχει ο άντρας. Εσείς δεν έχετε ανδρικά. Έχετε ερωτικά συναισθήματα. Ερωτικό θέμα. Έχετε αντρικές συμπεριφορές. Ενώ εμείς, λυπάμαι που το λέω, παίρνει και μπαίνει η μπάλα. Έχουμε πολύ θηλυκές. Όχι όλοι, βέβαια. Βγαίνει μια, σε πολλούς άντρες, βλέπω στους καλλιτέχνες περισσότερο, βγαίνει η θηλυκή πλευρά. Yeah. Θα σου πω και ένα άλλο. Άμα κάτσεις και διακούσεις τους ψαλμούς. Τους οποίους δεν έχω ακούσει. Γενικά, άμα πας και ακούσεις ψαλμούς, θα δεις ότι μιλάνε στο θηλυκό γένος. Τη δούλη σου. Τη δούλη. Σωστά. Δεν λέει τον δούλο σου. Πολλάκις έχω πάει στην εκκλησία. Δηλαδή, περισσότερες φορές λέει τη δούλη σου, την αμαρτωλή, την έτσι, την αλλιώς. Οι ψαλμοί τώρα που λένε οι ψάλτες. Το θυμάμαι. Δεν έχει το αρσενικό, έχει το θηλυκό. Γιατί ο ποιητής, ο αυτός που έγραφε, γιατί ποιητές ήταν αυτοί που γράφανε. Ναι, μεν ήταν, μπορεί να είχαν το Θεό μέσα τους, αλλά είχαν ποιήση μέσα τους και βγάλανε αυτούς τους ψαλμούς. Εντάξει, είναι και της, και μιανής γυναίκας Αγίας που έχει γράψει πολλούς ψαλμούς που τους διαβάζουν στην εκκλησία την Κυριακή. Της Κασιανής. Ναι. Ναι, που λέμε και το τροπάριο της Κασιανής, υπάρχουν πολλοί ύμνοι της που λέγονται ότι και είναι στο θηλυκό γένος. Αλλά υπάρχουν και πολλοί που γράψανε ποιητές, πώς να τους πω τώρα, που γράψαν όλα τα υμνολόγια που έχουν το θηλυκό, βγαίνει το θηλυκό. Ναι, όταν γράφεις βέβαια τραγούδια που είναι για το λαό που λένε και για τον κόσμο και ξέρω εγώ, εκεί έχεις άλλα πράγματα πρέπει να μεταφέρεις. Πρέπει να πιάσεις το συναίσθημα της γυναίκας, που μπορεί να έχεις κάνει και λάθος, αλλά αυτό νομίζεις ότι θέλει από σένα και αυτό που θα ήθελε να πει αυτή, το γράψεις εσύ. Για τέτοιο, τώρα για τέτοιες... θα μου πεις ότι είσαι από εκείνους τους σπάνιους άντρες που μπαίνουν στη θέση της γυναίκας. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. το είπα, αλλά ίσως να μην τα ακούσεις. Θα είσαι περιζήτητος γαμπρός. Είπα ότι που ίσως εμείς νομίζουμε
ότι θα έχει σκεφτεί. Το είπα. Mm. Άλλο, δηλαδή είπα το αντίθετο από ό,τι λες. Συμφωνώ. Δεν υπενήχθηκα καν. Όχι. Είναι ωραίο να μπορεί να σκεφτεί. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω. Να σου πω κάτι. Γενικά πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του άλλου άνθρωπου. Για φαντάσου τώρα, αν ο κάθε άντρας προσπαθούσε να μπει στη θέση της γυναίκας του και το αντίστροφο. Και το αντίστροφο. Δεν θα ήταν καλύτερες και οι σχέσεις. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο, διότι θα ήταν καλό όταν προηγείται η αγάπη. Αλλά όταν προηγείται ο έρωτας είναι ο χειρότερος εχθρός της αγάπης. Ναι, ο έρωτας είναι παροδικός. Και το αντίθετο. Άρα λοιπόν, έρωτας, απορώ γιατί λένε ότι ο έρωτας και η αγάπη συμβαδίζουν. Δεν έχουν ουδεμία σχέση. Καμία. Δρόμους παράλληλους έχουν. Ο έρωτας έρχεται, φεύγει, πάντα. Όχι, μπορεί να κρατήσει ατέλειωτα. Να φύγεις εσύ πριν από αυτόν. Όχι, κοίταξε. Ο έρωτας είναι κάτι που έρχεται μπαμπαμ. Ερωτεύτηκα, μπαμπαμ. Νομίζω ότι είναι αστραπείο. Η αγάπη είναι αυτή που είναι πάντα αιώνια. Δηλαδή, ερωτεύεσαι κάποιον και μετά για να... Ο έρωτας φεύγει. Είναι η πρώτη μας αυτή. Το πρώτο πάθος. Ποτίζεται. Αυτό όμως ποτίζεται με αγάπη. Και γίνεται ο έρωτας. Ο έρωτας μπορεί να μεταμορφωθεί σε αγάπη. Εάν αυτό ποτιστεί με αγάπη, παπαλά και πάει. Ποτιστεί ο έρωτας με αγάπη. Και τότε θα πρέπει να σεβαστείς τον άλλον όταν σου πει ότι έχω ένα ραντεβού το βράδυ και δεν θα αρχίσω, θα γυρίσω 2 ώρες. Πεις πάμε. Πήγαινε. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει το καλό του άλλου. Σημαίνει το καλό το δικό σου. Το γράφω και στο βιβλίο και δεν είναι ότι το γράφω στο βιβλίο, το λέει η πράξη. Τώρα αυτό που λες, ενώ ο ερωτευμένος ζηλεύει. Ο άνθρωπος που αγαπάει δεν ζηλεύει. Ο άνθρωπος που αγαπάει δεν ζηλεύει. Άρα κάποιοι είναι ερωτευμένοι, δεν μας αγαπάνε. Δεν μην τρελαθούμε. Αγάπη σημαίνει το καλό του άλλου. Όπως το θέλει ο άλλος, όχι όπως το θέλουμε εμείς. Μου δείχνεις πολλούς. Γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα. Εδώ μην το πιάσουμε και τώρα θρησκευτικά, αλλάζουμε θέμα. Πόσο εύκολα λένε οι άνθρωποι τη λέξη αγαπώ. Εδώ ο Θεούλης μας τιμωρεί αυτούς που δεν είναι καλοί. Μην πας μακριά. Ο Θεούλης μας τους τιμωρεί αυτούς που δεν είναι καλούς. Θα τους λύσει την κόλαση. Να, καλά κάνει. Και εσύ αγαπάς τον άλλον και του λες μην πας. Ας τον πάρε τα κουκού και κούρευ τώρα. Ναι, όταν αγαπάς κάποιον έχεις κατανόηση. Όταν είσαι απλά ερωτευμένος κοιτάς το εγώ σου. Μάλιστα, σωστό αυτό, το δέχομαι. Το ερωτευμένο λέει δεν είναι να του δίνεις, δεν χρειάζεται λέει, να του δώσεις αφορμές, να τις παίρνει μόνος του. Τι εννοείς. Καμιά φορά σε ζηλεύει κάποιος και λέει του δίνεις εσύ αφορμές. Τι του δίνεις του ερωτευμένου, τις παίρνει μόνος του. Έτσι, μόνος του. Τις φαντάζεται μόνος του. Μόνος του, ναι, σωστό. Στον ανεγκέφαλό του είναι. Στον ανεγκέφαλό του, ποιος είναι εγκέφαλό του. Μόνος του κάνει σκηνοθεσία. Όποιος αγαπάει έχει εγκέφαλο, όποιος είναι ερωτευμένος έχει ανεγκέφαλο. Α, μπράβο, θολώνει το μυαλό. Ωραία, έρωτας είναι η αιτία. Και όχι αγάπη. Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ναι, γιατί και εγώ αυτό πιστεύω, ότι κάποιος που σε αγαπάει δεν σε σκλαβώνει, δεν σε βασανίζει, δεν σε... Και θα πω κάτι επειδή είμαι βαρεμένος, όχι με τα στικάκια, είμαι με τα αποφθέγματα. Γι' αυτό και τα έχω μαζέψει 3.000. Εάν συνειδητοποιήσει κανείς ότι δεν αγαπάμε τον εαυτό μας και πολλές φορές του κάνουμε κακό, πώς αγαπάς τον άλλον όταν δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Άστα. Άστα. Και ο άλλος λέει ότι αγαπάει τα παιδιά του και τα αφήνει για μια γυναίκα. Και λέει, ναι, αλλά αγάπησε, δεν αγάπησε, ερωτεύτηκε. Έτσι. Ερωτεύτηκε, δεν αγάπησε. Ναι, το έχουμε μπερδέψει. Έχουμε μπερδέψει την αγάπη με τον ενθουσιασμό, τον έρωτα. Το ξέρω. Η αγάπη, η πραγματική αγάπη σε ένα ζευγάρι φαίνεται πώς διαχειρίζεσαι τα αίτια του χωρισμού. Όποια και να είναι αυτό. Και κερατάς, να είσαι, να ξέρεις να είσαι αξιοπρεπής. Αλλά κερατάς και ερωτευμένο δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, άστα. Κοίταξε να δεις. Εμένα δεν μ' αρέσει όταν βλέπω ζευγάρια. Εσείς δάμε για πολιτικά να γελάσουμε που και λίγο. Που λένε, ναι, αυτή είναι πιο καραγκιόζητες, καλά λες. Εμένα δεν μ' αρέσει που τα ζευγάρια που λένε αγαπιόμαστε και που βλέπουμε και στα social media. Που λες πότε γεντούσαν ερωτευμένοι, πότε παντρευτήκανε, πότε χωρίσανε, πότε κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Δηλαδή πότε γίνεται όλο αυτό το πράγμα του μπαμ 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 μπαμ.
Άρα είναι ενθουσιασμοί. Πολλές φορές που μιλάω, τελειώνω ή συμπληρώνω με αποφθέγματα. Γιατί αυτό είναι το μεράκι μου. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος είσαι στιχουργός, θα του πω, άσε με. Μα γράφεις. Ωραία, άλλο, δεν είμαι στιχουργός. Δεν είμαι και συγγραφέας. Εγώ έχω τρέλα με τα αποφθέγματα. Να σου πω ένα πολύ ωραίο και πολύ ουσιαστικό. Τις πεθυμιές μην λιδωρείς. Ψυχών ανάσες είναι. Εγώ το έχω, μου έχει έρθει κανά 4 χρόνια αυτή η άποψη, την έχω κάνει και κάδρο και μου έχει λειτουργήσει σαν χαπάκι. Οτιδήποτε μου κάνει κάποιος ή οποιαδήποτε επιθυμία κάποιου παλιά τη λιδωρούσα, αυτομάτως πηγαίνει στο μυαλό μου. Αυτό που πολλοί λένε, ναι, δικαίωμά του, είναι παραμύθι. Λέμε δικαίωμά του για να δείξουμε ότι εμείς είμαστε υπεράνω από κάποιον άλλον που τον κράζει. Και εμείς τον κράζουμε, είτε κατηδίαν, έτσι, όταν είμαστε και στο σπίτι μας. Όλους τους λιδωρούμε. Εμένα μου ήρθε φλασιά και έσωσα τη δική μου την ψυχή σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί θέλει ακόμα δουλειά. Δηλαδή, το έχω σκεφτεί, το έχω νιώσει, το έχω γράψει, το έχω δουλέψει, το έχω κάνει, να πούμε, σε 10 φωτογραφίες το έχω γράψει και δεν έχω διορθωθεί. Ο άλλος που λέει, άσε ρε παιδιά, να πούμε, εντάξει, να πούμε, ο άνθρωπος θέλει κανεί. Δεν γίνεται, ο καθένας τις μας λίγο. Τις πεθυμιές μην λιδωρείς. Ψυχών ανάσες είναι, όχι ανάγκες, γιατί η ανάγκη μπορεί να είναι εκείνη τη στιγμή και να φύγει. Ψυχών ανάσες είναι, από εκεί παίρνει ανάσα. Έτσι θα μας μιλά σήμερα, με αποθεύματα και με στιχάκια. Και να πούμε έτσι δύο λόγια για τον Κώστα. Ήρθε να ασχολιώσουν με άλλα πράγματα, μίλα μας έτσι. Εντελώς διαφορετικά. Εγώ μεγάλωσα από τα 17 μου, έβαζα διαφημίσεις στα γήπεδα. Από τους πρώτους μου πελάτες ήταν και ο αγαπητός σας Σιότροπος. Mm-hmm. Συγκρού και στη γωνία. Έβαζα διαφημίσεις στα γήπεδα επί σειρά ετών. Όταν απολύθηκα από το στρατό, περίμενε το Αθηνόραμα γιατί με είχαν συστήσει και έστησα το περιοδικό Αθηνόραμα. Εγώ το έστησα. Και η μετά από μένα ήταν αυτή που σήκωσε και όλο το οικοδόμημα. Το περισσότερο οικοδόμημα το σήκωσε η επόμενη από μένα. Εγώ όμως ήμουν αυτός που έβαλε τα πετά, θα έλεγα έτσι. Αλλά το μεγάλο μπράβο αξίζει στην επόμενη από μένα. Μεγάλωσα στο χώρο της διαφήμισης, παραγωγή διαφήμισης, στις 3 μεγάλες οικονομικές εφημερίδες, επί σειρά ετών. Κάποια στιγμή μου ήρθε και μεταπήδησα από τον χώρο των υπηρεσιών και βρέθηκα να πουλάω Αγγλία, Ελβετία, Ισπανία, Αυστρία, Ελβετία, πλεκτά ρούχα. Έτσι μου ήρθε. Χωρίς να ξέρω πλεκτά, χωρίς να ξέρω από αγγλικά, χωρίς να ξέρω από την Ευρώπη. Πλακώθηκα και πουλάω. Κάθισα πολλά χρόνια στον χώρο. Αλλά το μεράκι μου ήταν η υπηρεσία, να το πούμε έτσι. Οπότε ξαναγύρισα στον χώρο σιγά σιγά. Σιγά σιγά άρχισα και μάζευα αποφθέγματα σε χαρτάκια, σε βιβλία από πίσω, ξέρω εγώ. Και κάποια στιγμή μαζευτήκανε 1500-1700, τα έβγαλα ένα βιβλίο, πήγε πολύ καλά. Μετά λέω, δεν βγάζω κι άλλο. Τα 1700 γίνανε 3-400. Από τα οποία κάποια ήταν, τα μισά ήταν δικά μου και τα μισά γνωστών ή όχι ξένων. Και μετά έβγαλα άλλο ένα 3.500 μόνο δικά μου. Πιο ψαγμένο, να το πούμε έτσι. Και κάποια όμως ήταν πάρα πολύ ωραία και ολιγόλογα. Αυτά τα έχω πιάσει. Τις λίγες λέξεις, όψα είναι, έχουν λίγες λέξεις, δηλαδή μηνύματα απλά. Και τα έχω κάνει μαγνητάκια για το ψυγεία, καρδούλες
όπου γράφω διάφορα ερωτικά και αγάπης. Ναι. Τα έχω κάνει κάδρα με ζωάκια, με αποφθέγματα, διάφορα. Μας οποία... έχεις φέρει να τα δούμε, γιατί έχεις κάνει ωραία δουλειά. Ναι, τα έχω φέρει. Ωραία. Έχω φέρει. Βασικά τα έχω πάντα μαζί μου, γιατί τα κάνω χοντρική στα μαγαζιά, εκτός τα κάδρα που τα κάνω κατευθείαν, τα δίνω στον τελικό καταναλωτή, γιατί λόγω χώρου, οι χώροι στα μαγαζιά δεν προσφέρονται πια, ή τουλάχιστον όχι δεν προσφέρονται. Εγώ δεν έχω αναπτυχθεί σε αυτούς τους χώρους, στους μεγάλους που μπορεί να βάλει κάποιος κάδρα, οπότε λοιπόν δεν ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι των καταστημάτων. Και έτσι απευθύνομαι εκεί κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή. Αυτά. Θες να μας δείξεις να δούμε μερικά? Να σηκωθώ να το πάρω? Ναι, αμέ. Πού είναι? Τώρα βέβαια εγώ δεν θα... Έφερα κάποια τα οποία έχουν μάλλον το αρνητικό, επειδή έχει νάιλον, μήπως γυαλίζει. Γυαλίζει. Δεν είμαι εγώ, δηλαδή περισσότερο... Δεν θα... περισσότερο... Κοίταξε να δεις. Όχι, εντάξει, δεν γυαλίζει, γιατί είναι... Περισσότερο θα με ενδιέφερε να σταθεί κανείς σε αυτό που γράφει. Και που θα το πω εγώ, εδώ πέρα. Αυτό με λέει. Δηλαδή, εμένα θέλω να πιστεύω ότι... εγώ τώρα τι κάνω? Παίρνω μια φωτογραφία και αυτομάτως βγαίνει από μέσα μου ένα απόφθεγμα. Αυτά είναι και για συζήτηση. Δηλαδή, λέει εδώ... Η πιο αλυσοδεμένη σκλάβη, τα καλύτερά μου, είναι η απόλυτα ελεύθερη. Γιατί πάντα θα είναι σκλάβη των αξιών που διέπουν τις αρχές της ελευθερίας. Ναι, ναι, πολύ πρόσφατα. Για πάμε, γιατί είναι φιλοσοφημένο τώρα αυτό, δεν είναι και εύκολο, πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε. Από τα 3.500, αν πει κανείς ξεχώρισε 5-6... 10. Η πιο αλυσοδεμένη σκλάβη είναι η απόλυτα ελεύθερη. Γιατί πάντα θα είναι σκλάβη των αξιών που διέπουν τις αρχές της ελευθερίας. Εγώ, ας πούμε, έχω κάποιες ηθικές αξίες. Αυτές με κρατάνε πίσω στο να μπορέσω κάποιες να... Κάποιες ηθικές αξίες οι οποίες νιώθεις ότι είσαι... Ναι, μπορεί να νιώθω ελεύθερη. Δεν είσαι. Δεν είμαι ελεύθερη όμως, γιατί αυτές με σταματούν. Είσαι αλυσοδεμένη. Από αυτές. Άρα λοιπόν, ποια ελευθερία? Σωστό. Και είναι ωραία. Εμένα, αυτά είναι και για καφετές και για γραφεία είναι ωραία. Δηλαδή είναι πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα σου. Και να πούμε ότι και οι τιμές είναι πολύ προσιτές. Αλλά με λιγότερα. Αυτό είναι ένα από τα πιο λιτά, το οποίο το ετοιμάζω και σε κάτι άλλο. Δεν ποθώ να βρεθώ, να χαθώ ποθώ. Α, έτσι είναι. Ναι, σωστά το έπιασες. Έτσι. Όχι, έτσι είναι. Έτσι. Εδώ έχουμε ένα από τα πιο βαριά. Και ένα από τα πιο βαριά, το οποίο θα ενοχλήσει το ίσον που βγάζει. Για διάβασέ το. Πιο καλά σε αυτήν τη ζωή να έχεις τι να ξεχάσεις από το να μην έχεις τι να θυμάσαι. Ναι, οι εμπειρίες. Άλλες καλές, άλλες κακές. Αρκεί να έχω πολλές. Είναι καλύτερα να έχεις κάτι να ξεχάσεις από το να μην έχεις τι να θυμάσαι. Έναν έρωτα, ας πούμε, που σε πλήγωσε να τον ξεχάσεις. Όχι. Είναι επάγγελμα. Δεν πιάνει. Εδώ θα είναι λίγο στα αυτιά, λίγο πονετικό αυτό που θα πω, αλλά θα το πω, είναι ανθρώπινο. Δεν είναι. Αυτό έχει εφαρμογή για όλο τον κόσμο, εκτός από αυτούς που έχασαν παιδί. Αχ, Παναγιά μου. Όχι. Όταν μιλάμε... Διότι ένας που έχει χάσει ένα παιδί δεν μπορεί να πει καλύτερα είναι να ξεχάσω ότι έχασα παιδί
από το να μην θυμάμαι ότι έχασα. Άρα λοιπόν αυτό είναι για όλο τον κόσμο εκτός για αυτούς. Δεν πιάνει αυτούς. Δεν τους πιάνει με τίποτα. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας... να πει κάποιος ότι θα κάνει ο Παναγία. Άρα δεν πιάνει αυτούς. Γενικά, πιάνει όλο τον κόσμο. Καλύτερα είναι να έχεις τι να ξεχάσεις, να έχεις περπατήσει, γλεντήσει, κάνεις οτιδήποτε. Εμένα αυτό, ναι, αυτό μου πάει πιο γενικά. Ναι, αυτό, δηλαδή αποτύχει. Να έχω ζήσει, να έχω ταξιδέψει, να έχω κάνει πράγματα. Επιτυχίες. Να έχω ερωτευτεί, να έχω πονέσει, να έχω πληγωθεί. Και να θέλω να ξεχάσω τον πόνο και την πληγή παρά να μην έχω ζήσει τίποτα και να μην έχω νιώσει κανένα συνέστημα από αυτά, καμία λύπη, κανένα πόνο, κανένα αυτό. Να το πούμε έτσι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ερωτικό βέβαια. Δύο από τα πιο... Τρία από τα πιο ερωτικά είναι εδώ. Το εύκαπτο δεντρί στα χιόνια και στα γέριδες ποιότερο αντέχει. Έχω την κριτική που είναι διάλεκτο. Ναι. Γραμμένο με κριτική διάλεκτο. Ναι. Το εύκαπτο, δηλαδή το ευλίγιστο δεντρί στα χιόνια και, και στα γέριδες ποιότερο αντέχει. Πιο πολύ αντέχει από ένα που είναι σταθερό. Δηλαδή αυτό και στη ζωή μας σημαίνει το να ελισσόμαστε. Όχι, δεν έχει να κάνει με το να ελίσσεται. Να μπορεί να προσαρμοστεί, διότι το να ελίσσεσαι δεν είναι απαραίτητο ότι προσαρμόζεσαι. Μπορεί να ελίσσεσαι και να πας να χτυπήσεις από εκεί. Να προσαρμόζεσαι. Μπράβο, να μπορείς να προσαρμόζεσαι και έτσι να μπορείς να... Ωραία. Αυτό είναι και ωραίο και σαν εικόνα πολύ μου αρέσει. Τι νόημα έχει να ζεις έναν έρωτα που δεν σε πεθαίνει? Άστα να πάρει αυτό. Και να πεθαίνεις για έναν έρωτα που δεν σε ζει. Αυτό είναι όλος έρωτας κλεισμένος εκεί. Νομίζω. Όλος ο έρωτας κλεισμένος εκεί. Και ερωτευμένος... Κοίτα, αυτό το πρώτο στιχάκι το υιοθετώ κι εγώ σε αυτή την περίοδο της ζωής μου. Τι νόημα έχει να ζεις έναν έρωτα που δεν σε πεθαίνει? Σωστό. Ο ερωτευμένος είναι κλωβισμένος. Και ξέρεις που είναι κλωβισμένος? Ότι δεν μπορεί να διαλέξει ένα από τα δύο. Και να πεθαίνεις για έναν έρωτα που δεν σε... Ωραίο είναι αυτό. Είναι κλωβισμένος. Ο ερωτευμένος είναι κλωβισμένος. Πού? Εδώ μέσα. Κλωβίζαμε τον ερωτευμένο. Αυτό. Λεκάκι. Αυτό είναι να το κάνουμε όλες οι γυναίκες τους άντρες δώρο. Άφησε όλες τις άλλες και λέει να σου γκρινιάζω μόνο εγώ. Εγώ τα ανεβάζω και στο ίντερνετ και έχει γίνει ένας χαμός από κλωπές. Ναι, μα τα έχω δει, τα έχω Όχι, από κλωπές. Τα παίρνω. Γι' αυτό γράφω σε όλα το επίθετό μου. Αυτό δεν είναι όρο, τέλος πάντων. Ποιο? Το να κλέβουν οι άλλοι τα πνευματικά, έτσι. Δεν πειράζει. Ας να πορευτούν. Οι ασφαλείς της ψυχή τους, το ξεγύμνομα δεν το φοβούνται. Και έχει ένα ωραίο δέντρο. Ωραίες εικόνες έχεις βρει στο καθένα. Και είναι υπερήφανος γι' αυτό εδώ. Πιάνει όλες τις μανάδες του κόσμου. Πρώτα απ' όλα έχει ένα μωράκι εδώ. Α, μια μανούλα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Να. Μεγάλη ευθύνη σου όταν για τους άλλους σημαίνεις πολλά. Α, είναι στα ποδαράκια της μαμάς του, ναι. Έτσι είναι κανονικά. Και από εκείνη εικόνα. Ναι, ναι. Και από εδώ και από εδώ έχουμε δύο. Και από εδώ έχει που δείχνει εσένα. Δεν ξέρω που δείχνει καλύτερα. Λοιπόν, και να δείξω και κάτι άλλο. Αυτά είναι τα ωραία μαγνητάκια. Μαγνητάκια που τα μαγνητάκια μπορούμε να τα έχουμε παντού, παιδιά. Εν τω μεταξύ είναι πολύ ωραία και για δώρα. Και τι να ξεκινήσω τώρα. Οι πιο βαριές τύψεις είναι όταν ανακαλύψεις ότι έκλεψες τα όνειρα των παιδιών σου. Τι
Τι θα πρωτοδώ, μισό λεπτό, θα τα δω και αυτά τα μικρά μου, γιατί τώρα πιάσω τα μαγνητά και να πιάσω και αυτά. Και ναι. Να παρακαλούμε οι ερωτευμένες, για συμπτυχθείτε. Για συμπτυχθείτε. Ερωμένη ή στο σκοτάδι κρυμμένη. Ή στο σκοτάδι κρυμμένη. Όχι ή διαζευτικό. Ή στο σκοτάδι. Ή στο σκοτάδι κρυμμένη. Και αυτό είναι ωραίο, μεγάλη ευθύνη όταν για τους άλλους σημαίνεις. Πολλά. Τι να μας πουν και αυτά τα πληγωμένα κορμιά. Υπογραφή, πληγωμένες ψυχές. Μιλάνε τα κορμιά με τις ψυχές. Και λένε οι ψυχές, τι να μας πείτε κι εσείς τώρα. Άκου, αυτό είναι για όλους τους ζωόφιλους. Ορίστε. Να πάω να το βάλω ταμπέλα στο... Αδέσποτα στην ψυχή μας δεσπόζουν. Να, αυτό είναι πολύ ωραίο και σαν λογότυπο για τους ζώφιλους. Ναι, ναι, με αυτό πηγαίνει πολύ καλά. Και μια δικαιολογία για όσα δισεκατομμύρια ανθρώπους υπάρχουν στη γη. Καλύτερη δικαιολογία. Την αλήθεια, αρνούμαστε να τη δούμε κατάματα, γιατί βγάζει μάτια, εννοείται αυτό. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια, δυστυχώς. Λοιπόν, τα μαγνητάκια τώρα. Εδώ έχει πάρα πολλά. Τι να πρωταρχίσω. Η μεγάλη η ευθύνη σου, όταν για τους άλλους σημαίνει το έχεις και αυτό. Οι βρώμικες δουλειές πρέπει να γίνονται με καθαρά χέρια. Να σου πω κάτι, άλλα έχουν και το έτσι το χιούμορ τους, το... Εν τω μεταξύ ήθελα να δείτε τα σχεδιάκια, αυτό κάνει σαν πάπυρο μαγνητάκι. Βγαίνει το καλαμπούρι μου, βγαίνει γιατί... Ναι, ναι, ναι. Ένα πολύ ωραίο που δεν είναι δικό μου. Πάρα πολύ ωραίο που δεν είναι δικό μου όμως. Ντάζ, δεν είμαι εντάξει. Και... Εντάξει, δεν είμαι και γυναικολόγος, αλλά μια ματιά θα σου τη ρίξω. Το... Αν διαπιστώσεις ότι δεν μπορείς να συνεννοηθείς με πολλούς ανθρώπους, τότε το πιο πιθανό είναι ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο. Καλό! Και... Όποιος δεν μπορεί να κάνει το πάρα πολύ, το πάρα πολύ, πάντα θα κάνει το πάρα πολύ λίγο. Αυτό είναι γεγονός. Είναι ωραία. Αυτό είναι αγαπημένο. Α, είναι και ωραία φωτογραφία. Έχει ωραίο. Δεν φαίνεται όμως, δεν θα πρέπει να φαίνεται στο κόμμα. Όχι, δείχνει, δείχνει. Να και έτσι δείχνει. Δεν έχω... Πού δεν έχω άποψη. Δεν ξέρω δηλαδή πώς το βλέπει ο... Σε όλους μας αναλογεί ένα προς την Ιθάκη μας ταξίδι. Όμως η ένταση του πάθους που ο καθένας μας αναζητά για το δικό τους προς την Ιθάκη ταξίδι είναι που διαφοροποιεί. Την ένταση στα άγρια κύματα, τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και τους ήχους από τις κραυγές των σιρηνών. Όλα εξαρτούνται από το ποιος Οδυσσέας είσαι. Εξαρτώνται από το ποιος Οδυσσέας είσαι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Το τραγούδι δεν έχει να βάλεις, δεν μπορεί να βάλεις. Ναι, δε, το CD, ε. Μπορεί να το βάλεις και από το YouTube. Δεν ξέρεις. Μπορώ να το βάλω από το YouTube να το ακούσουμε. Ναι. Και ένα ωραίο μήνυμα για τα σκυλάκια μου, ναι. Έχεις αρκετά για τα... Για τα σκυλάκια έχω πάρα πολλά και μπορώ να γράψω... Και αν σε ρωτήσουν, τι μπορεί να σου προσφέρει ένα σκυλάκι, απάντησέ τους, ευκαιρίες να δακρύζω. Τι είναι τόσο όμορφο ένα σκυλάκι με το... Η εγκατάλειψη διώκεται ενοχικά. Αυτό είναι γενικά και για τους ανθρώπους. Έχω 3.500. Και άμα θέλει κανείς, μπορώ να του γράψω και δεν κάνει και ορίστε. Τίποτε. Ορίστε. Αυτό είναι ωραίο. Να μου πει πέντε η κουβέντες. Η ζωή είναι τέχνη. Και οι καλλιτέχνες όμως είναι λίγοι. Σωστό. Όποιος θέλει μπορεί να του βγάλω ένα ερωτικό στιχάκι ή ένα στιχάκι αρκεί να μου πει δύο πράγματα, όχι από τη ζωή του, δύο-τρία πράγματα. Να μου πει έναν έκδοτο, δύο κουβέντες να πει. Κατάλαβα και αμέσως του έχεις βγάλει. Του έχω βγάλει και δεν κάνει και τίποτα. Για το, το κάνουμε και σε βίντεο, ό,τι θέλει να το κάνουμε. Ναι, εγώ δεν έχω το μεράκι με τα αποφθέγματα.
Με τα στιχάκια. Και όμως σου βγαίνουν αυθόρμητα. Αφήσαμε έξω δύο από τα πιο ωραία. Διαπέρασε με και αγκάλιασέ με και φίλησέ με, διαπέρασέ με. Ωραίο. Και είναι το άλογο με την... Έρωτας που την Ιθάκη του βρήκε. Έρωτας δε λογάτε. Ο έρωτας που βρήκε την Ιθάκη. Και ματινάδες, έχουμε καμία χιλιάδα ματινάδες. Ναι, είναι πολύ... Για πες τι θα πατήσω. Πάτα στρογγυλάκης Κώστας. Στρογγυλάκης Κώστας. Ναι, το κάναμε. Στρογγυλάκης, γάμα γάμα ύψιλο. Θα βγει και το όνομα πολίτης. Είναι αυτός που έκανε τη μουσική. Ο οποίος τραγουδάει κιόλας. Και θα έχουμε συνέχεια και για άλλα. Ηλίας Πολίτης, τα κύματα. Ναι, και τραγουδάει και έβγαλε και τη μουσική. Ωραία. Και μου ετοιμάζει και σε μοντέρνο λαϊκό, μπαλάντα, χασάπικο, ζεμπέικο. Άνοιξε το λίγο, δεν ακούγεται. Ακούγεται, ναι, πάρα πολύ καρκετά. Εμάς ακούγεται από εδώ. Έξω ακούγεται... Ναι, ναι. Σαν του Αιγαίου τα νερά, η γαλανή ματιά σου ζέστασαν τη Μεσόγειο και έγανε τα φιλιά σου. Μικρή δροσιά τα Ατλαντικού μπροστά απ' τη δικιά σου, σαν βάθος του ειρηνικού, το βάθος του ερωτά σου. Σαν βάθος του ειρηνικού, το βάθος του ερωτά σου. Μόνιμα ήταν τα κύματα και πάντα γριεμένα, τα χέρια σου παγκάλιαζαν και σταυρώναν εμένα. Μα πάλι εγώ θα έκανα μαζί σου ίδια ταξίδια, αρκεί να είχα εσένα, ναι, μόναχα για πηξίδα. Μα πάλι εγώ θα έκανα μαζί σου ίδια ταξίδια, αρκεί να είχα εσένα, ναι, μόναχα για πηξίδα. Βάθος του ειρηνικού, το βάθος του ερωτά σου. Σαν βάθος του ειρηνικού, το βάθος του ερωτά σου. Μόνιμα ήταν τα κύματα και πάντα γριεμένα, τα χέρια σου μπαγκαλιάζαν και σταυρώναν εμένα. Μα πάλι εγώ θα έκανα μαζί σου δια ταξίδια, αρκεί να είχα εσένα, ναι, μόναχα για πηξίδα, μόναχα για πηξίδα. Μόνιμα ήταν τα κύματα και πάντα γριεμένα, τα χέρια σου παγκά αγκάλιαζαν και σταυρούνανε εμένα. Μα πάλι εγώ
θα έκανα μαζί σου για ταξίδια, αρκεί να είχα εσένα, ναι, μόναχα για πηξίδα. Αρκεί να είχα εσένα, ναι, μόναχα για πηξίδα. Ωραίο κομμάτι. Εμένα μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε, ωραίο κομμάτι. Ωραία φωνή. Αυτός ναι, είναι πολύ ωραία και είναι επαγγελματίας. Ωραία φωνή. Επαγγελματίας συνθέτης, δηλαδή στη μουσική. Εγώ δεν έχω άποψη από μουσική. Εγώ το τρώω λέει περίμενα. Αλλά από στιχάκια γράφω όρεξη να έχουμε να. Όχι, είναι ωραία το και ωραίο βίντεο. Θα το κοινοποιήσω και εγώ μετά μετά στο σπίτι μου. Όχι μετά, αύριο. Μου κρύψες όμως τα μαγνητάκια. Όχι, δεν είναι. Τα μαγνητάκια μου. Έδειξα, έχει και άλλα. Έχει και τετράγωνα. Έχει σαν πάπυρο. Έχει τετράγωνα. Τα μαγαζιά σε βιβλιοπωλεία, σε δωράδικα. Έχει σε παραλληλόγραμμα. Και βέβαια έχει διάφορα. Μη σ' αλλάζουν οι δυσκολίες. Άλλαξε εσύ, Το θέμα είναι ότι με τη φωτογραφία αυτό αρχίζει και δεν. Δηλαδή, άμα βάλεις τη φωτογραφία... Ναι, εδώ τώρα μου έχει ένα γυναικείο ωραίο κορμί που δεν φαίνεται. Και γράφει, ό,τι νιώθεις, ό,τι νιώθει βγάλε η ψυχή. Τη στιγμή σου η ψυχή. Αυτά αυτό βγάλε. Ό,τι νιώθει εκείνη τη στιγμή η ψυχή σου, αυτό βγάλε. Για να σου διαβάσω ένα πολύ ωραίο και είναι κοινωνικό δηλαδή. Mm-hmm. Η ποινή φυλάκισης κάποια στιγμή τελειώνει. Η ποινή συνείδησης ποτέ. Σωστά αυτό. Σωστά αυτό. Αυτό είναι το 1997 γιατί γράφω και χρονολογίες. Σε όλα αυτό είναι στο... πολύ σοφό. Βρες καινούριους κανόνες για την ηθική. Τους προηγούμενους, ο χρόνος τους ξεθόριασε. Καλό και αυτό. Ένα λίγο τολμηρό, αλλά ωραίο. Τα πιο απόκρυφά μας μυστικά, οι ειδονικές μας σκέψεις τα φυλάνε. Και αυτό που δείχνει μια μαύρη γάτα τι λέει. Σαν αρτίστε, πώς το λέει, σε σκέφτομαι για διαβασέ το. Σαν ανήθικα, σε σκέφτομαι. Ανατριχιάζεις άραγε. Ωραία. Να σου πω και πού μπορούμε εμείς, κάποιος που θέλει να παραγγείλει από αυτά, έχεις τη ιστοσελίδα. Έχω μία ιστοσελίδα η οποία λειτουργεί, αλλά 1η Ιουλίου θα είναι σούπερ. Πολύ ωραία. Έχει όμως όλα αυτά που βλέπουμε εδώ, τα έχει, άμα πει κανείς, θα το είναι το στα υπόψη. Και στο Facebook πατάμε Κώστα Στρογγυλάκης και βγαίνει το προφίλ σου και έτσι μπορούν να δουν και εκεί πέρα μέσα. Εκεί μέσα στις φωτογραφίες έχω. Στο σελίδα τι πατάμε, Στρογγυλάκη. Στα υπόψη. .gr. Στα υπόψη.gr. Αυτό εδώ. Πολύ ωραία, γιατί κάνει ωραία πράγματα. Και είναι ωραία. Την ερωτική σχέση πολύ... Αυτό ναι. Τι να πρωτοπιάσουμε. Από τη χημεία ουδής. Την ερωτική σχέση... Αποφεύγω. Πολλοί απέφυγαν. Τη χημεία της ουδής. Τη χημεία του έρωτα... Ουδής. Σωστό. Την ερωτική σχέση πολύ απέφυγαν για κάποιους λόγους. Η αγάπη βγαίνει σε ένα μέγεθος και ένα χρώμα. Ο έρωτας σε πολλά. Σωστό. Α, ναι. Εγώ έχω το απλά για τον κόσμο τώρα, αλλά να τα πω κι εγώ. www.sigma-taf-alpha. Ναι. Στα υπόψη με αγγλικά.gr. Με γουάι, το ύψιλον με γουάι. Καθημερινή ενημέρωση. Ωραία, ερωτικά και αγάπη στιχάκια, απόψεις και στάσεις ζωής, αποφέρματα. Και τα βρίσκετε και ερχόσαστε και σε επικοινωνία. Αλλά τα κάδρα...
Τα κάδρα είναι πολύ ωραία και πάνε παντού. Και πάνε παντού. Και κανονικά πρέπει να γεμίσει όλη η Νέα Σμύρνη με τέτοια καδράκια. Και τα κομμωτήρια μας είναι ωραία, είναι ωραία καδράκια. Εγώ φτιάχνω κομμωτήρια με νύχια, δικηγορικό γραφείο, ιατρείο. Απλά ανάλογα το χρώμα, το ύφος του επαγγέλματος, την νοοτροπία του ιδιοκτήτη και το τι θέλει να βγάλει προς τα έξω. Απλά αυτό που δεν κάνω είναι να μου δώσει κάποιος μία φωτογραφία και να μου πει θέλω αυτό να μου το κάνει σε κάδρο. Εγώ δεν κάνω αλωνών. Καμιανού. Εγώ κάνω μόνο δικά μου και γράφω Κώστας Τρογγυλάκης. Ακούγεται εγωιστικά. Δεν είναι εγωιστικό. Θα σου πω γιατί. Διότι εάν μου δώσεις μία φωτογραφία σου που είσαι στον πύργο του Άιφελ, μου ήρθε τώρα, είσαι στην Ακρόπολη, θα μπούμε σε μία διαδικασία. Κάποιος θα πάρει 5-6 άτομα τηλέφωνο, πώς κάνει, πόσο κάνει αυτό σε 30 επί 30, ξέρω εγώ. Ένας από όλους θα είμαι κι εγώ και θα μπλέξουμε. Εγώ το βρήκα 0,20, εσύ το έχεις 0,21. Εγώ το βρήκα 5 ευρώ, εσύ το έχεις 5,5. Μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Υπάρχουν μαγαζιά, για το όνομα του Θεού, που μπορούν να κάνουν και ένα, να σου φτιάξουν ένα κάδρο. Mm. Το πώς θα σου πάρουν δεν είναι δική μου δουλειά. Να πω τη γνώμη μου και έξω. Εγώ φτιάχνω αυτό. Και τι κάνεις αυτό? Βασικά φτιάχνω καφετέρειες. Και κομμωτήρια, φτιάχνω και κομμωτήρια. Τι θες ρε φίλε? Θέλω να βγάλω πολύ ερωτισμό. Μπράβο. Πόσα κάδρα θες? Θέλω 1, 2, 3, 6. Μπράβο. Τι θέλεις να γράφουν περίπου? Διάλεξε από τα 3.000. Δεν διαλέγω. Φτιάξε μου το όπως θες. Αυτή είναι η ικανοποίησή μου. Αυτή είναι η ικανοποίησή μου. Να μου πει, βέβαια, όταν πας σε ένα παιδικό δωμάτιο, υπόψη μου, όταν έχουμε ένα παιδικό δωμάτιο, θέλει προσοχή τι θα γράψουμε και δεν μπορώ να γράφω εγώ τι θέλω, γιατί εγώ έτσι βλέπω την ανατροφή των παιδιών. Είναι ξεκάθαρα του γονιού. Όπως επίσης, δεν φτιάχνω σε κάποια σπίτια με ιδιαίτερα βαριά διακόσμηση, διότι εμένα είναι PVC το υλικό που χρησιμοποιώ. Είναι πολύ minimal, είναι πολύ λεπτό και κάνει και μοντέρνα σπίτια. Δεν μπορεί να σταθεί δίπλα σε ακριβούς πίνακες. Είναι κάτι πιο ελαφρύ, προς Θεού, έτσι. Έχω επίγνωση του που βρίσκομαι. Τώρα αν κάποιος πάρει το PVC και πάει στο κορνιζά του, βάλε μου σε παρακαλώ αυτή την κορνίζα, γιατί θεωρεί ότι θα του δώσει προστιθέμενη αξία. Αυτό που το κάνει μόνος του δεν είναι δική. Εμένα η χαρά μου είναι να μου πει, φίλε μου, έχω αυτά τα 3 δωμάτια και θέλω από 2 κάδρα στο κάθε δωμάτιο. Θέλω 5-6 κάδρα. Έχεις να μου προτείνεις κάπου? Θα ρωτήσω εγώ ποιο είναι το πνεύμα σου, τι είναι αυτό που θες να κάνεις, τι θες να βγάλεις προς τα έξω. Μπορεί να θέλει να βγάλει προς τα έξω κοινωνικά μηνύματα. 3.500 έτοιμα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι θα διαλέξει, όχι να θα βρει. Το πρόβλημα, εσύ έτσι είσαι πηγή έμπνευσης. Το αντιμετωπίζω. Λοιπόν, και έχεις και διάφορα μεγέθη. Είδαμε και τα μικρά, είδαμε και τα μεγάλα. Αν μου πει κάποιος ότι θέλω παραπάνω από αυτό που προτείνεις, εγώ... Πάλι μπορεί. Πάλι. Δηλαδή να πούμε και σαν την αφίσα εδώ που έχουμε, ξέρω, και το έχει το μεγέθη. Ναι. Δηλαδή, αν μου πει ένα μαγαζί, αν μου πει μια καφετέρια... Ότι εγώ αυτό, ρε παιδί μου, το θέλω πιο μεγάλο. Ναι, που να γράφει κάτι. Εννοείται. Δεν κάνω ένα καφέ, ένα φιτζάνι να μου δώσει... Να γράφει και τα λογότυπά σου. Θέλω μόνο... Αυτή είναι το μεράκι μου, να το πούμε έτσι. Κοίτα, να σου πω κάτι, αυτό με το καράβι, ας πούμε. Είναι μερικά που γίνονται μεγάλα. Και αυτό με το σκυλάκι είναι ωραίο, να γίνει μεγάλο. Και αυτό εδώ είναι ωραίο να γίνει μεγάλο. Ναι, είναι κάποια που εντάξει. Αλλά ποικίλουν
τα ενδιαφέροντα το που του, όλα ο από, μέσα και... στον καθένα, ποικίλουν. Ποικίλουν, ποικίλουν. Μπράβο όμως, μπράβο σου που δεν έμεινες μόνο στο χαρτί και τα μετέφερες και εδώ. Ναι, βέβαια. Και θα σου πω και κάτι, λες ότι λες, είναι εγωιστικό. Εγωιστικό θα ήταν, καλέ μου κύριε Κώστα, αν μόνο έβγαζες βιβλία, να τα διαβάζουν μερικοί, ενώ τώρα εσύ αφήνει, δηλαδή, μου θυμίζεις μια ευτυχία, να σου πω με λίγα λόγια. Γιατί είσαι large, είσαι δοτικός, πώς να σου το πω, στο... Γιατί αυτά είναι τα πνευματικά σου παιδιά, έτσι δεν είναι. Είναι δικαιώματα, πώς να το πω, είναι η στίχη σου. Έχω μπλέξει σε, μια, σε κάποιες σκέψεις και πρέπει να ξεκαθαρίσω κι εγώ, δεν είμαι και ο πιο τέλειος, πρέπει να ξεκαθαρίσω κι εγώ τι θέλω να κάνω και είμαι μεταξύ προς τα εκεί καταλήγω. Υπάρχει μια περίπτωση να φτιάξω ένα site το οποίο θα γράφει με μεγάλα γράμματα. Δεν τίθεται θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Πάρτε όλα τα στιχάκια και ξεσκίστε θέλετε. Τα. Πάρτε, είσαι γράψτε, έτσι. Αντιγράψτε. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Εγώ είμαι 67 ετών. Θα βγω να κάνω καριέρα τι, στιχουργού. Θα είμαι γύρω-γύρω στην Αθήνα. Εγώ θέλω να σηκωθώ να φύγω, να πάω στη Θεσσαλονίκη, να δειγματίσω, να πάω στο Ναύπλιο, να δειγματίσω και το λιγότερο που θα έχω κερδίσει είναι το ταξίδι. Θα είναι η διαδρομή. Γιατί μου λένε, μα έχεις λέει μαγαζιά στην Αθήνα να πας να δειγματίσεις. Τι θες στο Ναύπλιο. Και αν δεν κάνεις δουλειά, βρε έχω κερδίσει βρε, το ταξίδι. Το όχι, είμαι κερδισμένος μέσα από οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν εγώ θέλω να φύγω. Εγώ θέλω λοιπόν να φτιάξω ένα site, να του δώσω να καταλάβει εκεί πέρα με 4.000 στιχάκια και ας πιάνει ο καθένας να αντιγράφει ό,τι θεωρεί ότι του κάνει. Και με μεγάλα γράμματα θα έχω γράψει δεν υπάρχει θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, πάρτε τα, κάντε τα χαρτοπόλεμο. Το ίδιο και τα αποφθέγματα. Έχουν περάσει στιχουργία από την Ελλάδα που έχουν κάψει καρδιές και ψυχές. Εγώ τώρα τι να πω τώρα να πω. Ναι, πού ήρθα ξαφνικά, δεν ξέρω. Μπορεί να μην ξέρω να, να εκτιμήσω. Πολίτη, στον κύριο πολίτη τώρα πώς έδωσε αυτό το κομμάτι. Αν ο πολίτης... Μα ο πολίτης ο ίδιος έχει στιχάκια. Όχι, εγώ το βρήκα. Ο ίδιος με την γυναίκα του, η οποία τραγουδάει και αυτή, γράφουν στίχους, μουσική, γράφει κυρίως μουσική ο πολίτης. Υπάρχουν λοιπόν και στιχουργοί και με που κάνουν και συνθέτες. Εδώ τα ξαφνικά που ήρθα από το πουθενά, να λέω καλημέρα σας, γεια σας, ελάτε εδώ κυρία Άντζελα και να έχω το ψώνιο να με τραγουδήσει. Μα για να βρω την Άντζελα και την κάθε Άντζελα, το ξέρω πάρα πολύ καλά το story, μπορώ να την βρω αύριο. Εγώ δεν κάθομαι να κυνηγήσω καμία Άντζελα. Γιατί, για να βγάλω τι, να ξεκινήσουμε σήμερα, να γίνει τραγούδι μετά από ένα χρόνο, και να μου λένε μπράβο συγχαρητήρια και να είμαι στο Ασκληπιό. Δεν δηλαδή, μην τρελαθούμε, άστε με να ζήσω να βγω να πουλάω τα καδράκια μου στο μοναστηράκι και σε κάμια παραλία που να περνάνε πέντε άτομα και από τους πέντε ή δυόμιση να πούνε «Ωχ, ρε φίλε, τι γράφεις εδώ, αυτό θέλω». Πάω και στο Θησίο. Καληνύχτα να είμαι εκεί, γίνεται τους παλαβείς να είμαι. Α, τι ωραίο είναι, α, τι ωραίο είναι, τι ωραίο είναι. Όλοι θα λένε τι ωραίο είναι. Εγώ θέλω τον ένανε να πει ρε φίλε, τι γράψει εδώ. Αυτό θέλω. Κατάλαβα. Δεν θέλω να πουλάω σε 10. Κατάλαβα. Και άμα δω ότι μου αρέσει και μου πει και δεν έχω λεφτά, θα του πω πάρτε ρε μεγάλε. Ναι, τα κάνει. Έχει ρέτα με, αυτό θέλω. Οπότε λοιπόν, α, τα πάρω μαζί μου τα στιχάκια. Ή είναι ο χρυσός να το δώσω στο γιο μου. Για παρακαταθήκη, μην τρελαθούμε, άστε δε, παρήλθον οι χρόνοι. Και βεβαίως υπάρχουν άλλοι που είναι με άλλο σκεπτικό και μπορούν να πούνε εγώ θέλω αυτά τα στιχάκια. Πάρ' τα ρε φίλε και κάντα να πούμε χαρτοπόλεμο, ξέρω εγώ.
Έχω φέρει εδώ παιδιά και παιδιά, ποιητές, καλλιτές, παιδιά που είναι και νέα παιδιά στιχουργούς, παιδιά που γράψανε τα πρώτα τους βιβλία και τα εκδώσανε ποιητές, γιατί είμαι πάρα πολλούς ποιητές. Σε πολύ μικρότερη ηλικία από μένα προφανώς, έτσι. Μιλάω νέα παιδιά. Νέα παιδιά, μπράβο. Έχουν άλλο σκεπτικό, άλλα όνειρα, άλλες βλέψεις, άλλα θέλω. Δεν νιώθω ότι είμαι στη Δύση μου. Αλλά δεν μπορώ και να δω και Ανατολή. Άκου κάτι που έρχεται σε αντίθεση, σε αντίφαση με αυτό που λέω. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε χρόνος ξεκινάει τώρα. Δεν ξεκινάει 1η Ιανουαρίου, ξεκινάει τώρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχω μια σούπερ αισιοδοξία. Οκ. Καλά τα λέω. Δεν είναι έτσι. Πολύ καλά τα λέω. Ρε μεγάλε, είσαι να πούμε πρώτος. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά, 67 είμαι τώρα, μην τρελαθούμε. Άρα λοιπόν εγώ τι νιώθω ότι χρωστάω σε αυτή την κοινωνία. 5 κουβέντες, όχι για να γράψουν Μπουκόφσκι, που τον ζηλεύω. Α, και να σου πω και κάτι, πάμε από το ένα στο άλλο. Η Ελλάδα δεν σηκώνει Μπουκόφσκι. Τσάρλ Μπουκόφσκι δεν σηκώνει η Ελλάδα. Γιατί? Γιατί σου βγάζει τα σκότια. Μπορεί αυτός ή αυτοί που θα μ' ακούσουν τώρα να με ειρωνευτούν κιόλας. Δεν νιώθω Μπουκόφσκι, αλλά εγώ έχω πιο χοντρά να πω. Ναι, αλλά είναι πολύ τολμηρό αυτό που θα πω. Πρέπει να απευθυνθώ και στο παιδί μου. Εάν λοιπόν, αν μη τι άλλο στο παιδί μου του πω τι έχει μέσα του, θα πρέπει να πάει να αυτοκτονίζει. Άρα γι' αυτό δεν ανοίγεσαι. Τι να ανοιχτώ. Εγώ δεν είμαι από τους διαβασμένους Έλληνες. Δεν το παίζω διαβασμένος. Έχω διαβάσει Μπουκόφσκι. Δεν έχω διαβάσει πολύ. Και ξέρεις γιατί δεν έχω διαβάσει? Επειδή γράφω κάποια που είναι κοντά στο Μπουκόφσκι, δεν θέλω να συνεχίσω να διαβάζω, πρώτον. Για να μην παρασυρθώ και γράψω κάτι που είπε ο ίδιος με άλλο τρόπο ή που θα είναι σαν να τον αντιγράφω. Θέλω να είμαι καθαρός με τον εαυτό μου. Και άμα μου πει κάποιος, ρε εσύ, αυτό το πει και ο Μπουκόφσκι, να μπορώ να τον βρίσω και να του πω, βρε βλάκα, δεν με ενδιαφέρει ο Μπουκόφσκι, δεν ξέρω τι έγραψε, το έγραψα εγώ. Και έτσι λοιπόν, εγώ σταματήσει να το διαβάζω. Για να μην σου, να κατάλαβα. Θα σου πω ένα πολύ, δύο πολύ απλά. Ο άνθρωπος θυμάται τις πέτρες που του έριξαν. Είναι πολύ άδικος για να θυμάται τις πέτρες που του έριξαν. Το διάβασα στο προφίλ, το διάβασα. Εάν λοιπόν έχει πει κάτι τέτοιο ο Μπουκόφσκι που μας ταχώνει χοντρά, τι, ο Μπουκόφσκι το είπε, εγώ το είπα. Μα έτσι δεν είσαι κανείς. Και ποιος σου είπε ότι είπα εγώ τι? Να σου πω ένα άλλο και θα κλείσω. Εγώ τουλάχιστον. Και ένα άλλο πολύ χοντρό. Πιο αρχοντικό και αξιοπρεπές είναι να βλέπεις αν και πόσο πόνο σκόρπισες στο πέρασμά σου, παρά πόσο πόνο μάζεψες από αυτόν. Όλοι τους πείραξαν όλοι. Ο μόνος ηλίθιος που παραδέχεται ότι πείραξε είμαι εγώ. Όχι, ενώ πρέπει να σκεφτούμε και εμείς πόσους έχουμε πονέσει και το έχουμε κάνει. Που δεν το σκεφτόμαστε. Ναι, τι θες τώρα, είμαστε τα θύματα. Όχι, ναι. Ποτέ δεν παίρνουμε τη θέση του θήτη, δεν θέλουμε. Έχεις στο Facebook το γνωστό να μιλάνε δύο κυρίες ή ένας κύριος με κυρίες και διάφορα. Λέει, ξέρεις Θανάση, εγώ ποτέ δεν λέω ψέματα. Δεν γράφει μια άλλη. Όπως ξέρεις, εμένα μου αρέσει πάντα η αλήθεια. Τι λέτε ρε παιδιά να πούμε? Και από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες ο μοναδικός που δηλώνει ψεύτης είμαι εγώ.
Μα όλοι, όλοι. Άρα λοιπόν νιώθω κάπου ένα πολύ πολύ μικρούλης, πολύ μικρός αν θέλεις, Μπουκόφσκι. Να. Άμα αρχίσω και τα χώνω, θα με ψάχνετε να με πυροβολάτε. Να... Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα λέμε τις αλήθειες, γινόμαστε μισητοί. Το τελευταίο μου βιβλίο, να σου πω τον τίτλο. Να με. 3.600 σταγόνες από, τις, από την βροχή της ζωής μου και από κάτω. 3.670 σταγόνες από έναν αλήτη, ψεύτη, πρόστιχο, ανήθικο, κλέφτη, λαμόγιο, απατεώνα και φυσικά κακό οικογενειάρχη. Όταν το έδειξα στο γιο μου, του λέω αυτό θα είναι το εξώφυλλο, 40 ετών ο γιος, μου λέει ρε μπαμπά, και γιατί να πάρουν ένα βιβλίο με αποφθέγματα από έναν τέτοιο. Του λέω άκου να σου πω αγαπημένο. Δηλώνει, για τον Έλληνα θα πούμε, γιατί την ελληνική νοοτροπία mm-hmm. έχω προσεγγίσει προς καλά. Δηλώνει κανείς Έλληνας έτσι, μου λέει όχι. Και δεν μου λέει, ρε Αλέξη, τι θα κάνουμε, θα γίνω κι εγώ ένας από τα 10 εκατομμύρια. Εγώ βγαίνω και λέω αυτό το βιογραφικό, πειράζει. Αυτά, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, έχει και λίγο χιούμορ. Και όμως αν, έχει, αν έχει αλήθεια. Ότι κλικάρει κάποιον να το πάρει όμως έτσι. Εμένα θα με κλικάρει. Εγώ όμως δεν το έκανα γι' αυτό. Δεν το έκανα γι' αυτό. Και να πω μια πολύ μεγάλη αλήθεια με χιούμορ. Θα το βρεις, το έχω στο προφίλ μου, δηλαδή στις φωτογραφίες μου. Ο Έλληνας ενοχλείται για την αύξηση στο ψωμί, γιατί δεν έχει φούρνο, στη βενζίνη, γιατί δεν έχει βενζινάδικο, στη κινητή τηλεφωνία, γιατί δεν έχει κινητή τηλεφωνία. Που σημαίνει, αν είχαμε φούρνο και βενζινάδικο και κινητή, θα είχαμε την απέναντι επιχειρηματολογία του γιατί έγινε η αύξηση. Ενώ τώρα μας ενοχλεί. Λοιπόν, ο απέναντί μου είμαι εγώ. Αυτό που είπε είναι και ένα αυτό που πρέπει να το έχουμε όλοι μας. Ο απέναντί μου είμαι εγώ. Αν όλοι μας και αυτό ήμασταν έτσι και το βλέπαμε έτσι, πόσο θα σεβόμαστε και να δώσω, και να δώσω και ένα πολιτικό, όχι χωρίς κάποιο κόμμα, δεν θα το έκανα ποτέ. Άλλωστε πιάνει όλους. Να δώσω και ένα πολιτικό στίγμα. Όχι που να ψηφίσει κάποιος. Το λέω χρόνια. Την εξουσία την δίνουμε σε αυτόν που την αρνείται και όχι που την παρακαλάει. Ναι, αλλά αυτό που παίρνει την εξουσία δεν την πάρει. Εγώ, εγώ έδωσα... Κανονικά έτσι πρέπει στους ταπεινούς να δώσεις εξουσία. Ποιος δεν την θέλει, ο Θεοδωράκης που μου ήρθε τώρα, ένας άλλος. Λέει, παιδιά, σας παρακαλώ. Ναι, μπορώ, αλλά εγώ άρθε με ήσυχο. Αυτόν θέλουμε. Όταν προσδοκάς, δεν τα κάνεις καλά τα πράγματα. Mm. Έτσι. Λοιπόν, πέρασε κιόλας μία ώρα και... Άρα να ξαναδείξουμε αυτά, να πούμε ότι... στα υπόψη. Στα υπόψη. Υπόψη. Στα υπόψη. Υπόψη. Πώς λέμε στα υπόψη στα ελληνικά. Αυτό είναι γραμμένο. Μπράβο, στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Άμα χτυπήσει όμως στρογγυλάκης Κώστας. Θα βγει αμέσως. Βγαίνει μόνο η φωτογραφία που λοιπόν, δεν βγαίνει. Άρα θα πατήσουμε Κώστας Στρογγυλάκης και βγαίνει αμέσως και το site. Και στο site, YouTube βγαίνουν 196 βίντεο τα οποία έχουν τα λόγια δικά μου και κάνω, τα έχω βάλει... Τα έχει κάνει Πάρι Πόνιτ και τέτοια και βγαίνουν λογάκια και αυτά. Αλλά τα λόγια είναι δικά μου. Μπράβο, έχει φτιάξει Πάρι Πόνιτ με τα λογάκια, με τα αποφέρματα. Μπράβο, πολύ ωραία. Άρα και εκεί πέρα μπορούμε να... 196. Ωραία.
Και όπως είδατε είναι ακομπλεξάριστος, άνετος, δεν θα πει και τίποτα άμα πάρετε ένα στιχάκι και το δείξετε στο κορίτσι σας. Εντάξει, το αντίθετο. Και γι' αυτό είναι βοηθός, αν θέλουμε να κάνουμε καντάδα, ε. Φτιάχνουμε αμέσως τα πείματα. Λοιπόν, έχει τύχει έτσι να σου πει ένας φίλος, ρε εσύ, γράψε μου γρήγορα έτσι για την τάδε κάτι και αμέσως, ε. Έχει τύχει. Έχει γίνει. Πολλές φορές τα έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει κάποιες φορές. Η πλάκα είναι ότι έχει συμβεί και άλλη φορά και μου λέει, ρε εσύ, γράψε μου ένα στιχάκι να πούμε. Και να προσπαθώ και να μην βγαίνει. Ναι, ναι, γίνεται και αυτό να μην μπορείς να μην κάνεις. Εκεί όμως που τα πάω καλά είναι... Στα αποφέγματα. Όχι, και με στιχάκια γράφω. Αλλά εγώ γράφω πολύ ερωτικά. Δηλαδή δεν γράφω τόσο... Είναι κάποια... Να πιω το χυμό από το κορμί σου. Ποια να βγει τώρα να το τραγουδήσει. Ποια να βγει να το τραγουδήσει. Που το διαβάσεις να πεις, ρε εσύ... Ντρέπομαι. Μα δεν, εγώ γράφω την αλήθεια. Τώρα, άμα ντρέπεσαι για να τραγουδήσεις. Εντάξει, ναι. Είναι πιο εκφραστικά. Είναι, όχι, είναι αλήθεια. Είναι... Και δεν κλαψώ τέτοια τα τραγουδιά μου. Δεν είναι κλαψιάρικα. Δεν είναι κλαψό τραγούδα. Δεν είναι καψουρό κλαψό στίχη. Είναι ερωτική αισθησιακή. Έχει και σε πάει εκεί φαντασία. Διαβάζεις το στίχο και βλέπεις και τη φαντασία. Το φαντασιώνεσαι και όλα. Άμα πάει, είσαστε, άμα ανοίξει κανείς το... Άμα ανοίξει κανείς το... Στα υπόψη και μπει εκεί που λέει μαγνητάκια, έχει κάτι στιχάκια. Γράφει στιχάκια, καρδούλες. Εκεί είναι καμιά δεκαριά. Α, ωραία. Α, και στο προφίλ μου, μπράβο, εχθές ναι, τα ανέβασα. Έχει πολλά, έχει πολλά, γιατί και εγώ βρήκα και βρήκα πολλά. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι τόσα πολλά που τα βγάλαμε και σε μαγνητάκια. Έτσι, μπράβο. Όχι, εμένα μου άρεσε, δηλαδή, μου αρέσει όλο αυτό το πνεύμα σου και κουλτούρα που έχεις. Δείχνεις ότι είσαι έτσι λάρτης, πώς να σου το πω. Λάρτης, ξέρω, ψιλοβαρεμένος είμαι. Γιατί αν δεν ήμουν. Δεν είσαι, όχι. Δεν είσαι κομπλεξικός, δεν είσαι συμφεροντολόγος, δεν είσαι μονοφαγάς. Δεν... αυτό, είσαι, τα μοιράζεσαι. Και μ' άρεσε και αυτό που είπε, που μακάρι να το κρατήσουμε από αυτό. Δηλαδή, από όλα που θα κρατήσω από τη συζήτηση, ο απέναντής μου είμαι εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι όλοι μας να το καταλαβαίναμε αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί με δίδαξες κιόλας. Φεύγω και με κάτι από εδώ ο πέρα. Ο απέναντί μας τώρα, ο απέναντί μας είναι συναρμολογημένα κομμάτια μας τώρα μου ήρθε. Να ορίστε. Να, γιατί μου λένε πώς βγαίνουν τα αποθέματα. Να τα πώς βγαίνουν. Να, πώς βγαίνουν. Να τα πώς βγαίνουν. Ο απέναντί μας είναι συναρμολογημένα κομμάτια μας. Γράφτο, να το γράψω σωστό, το βράδυ έτσι, να τα ανεβάσω. Κομμάτι, κομμάτι σου θυμίζει κάποιον άλλο, ναι. Όχι μου θυμίζει κάποιο άλλο, πού να τα θυμάμαι όλα που το οικόπεδο βγάζει. Να. Να. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ πολύ, ευχαριστώ και εσάς. Την επόμενη εβδομάδα... Θα ξανάρθω. Γιατί όχι, γιατί όχι. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τον οικονομολόγο τον κύριο Βασιλάκη να μας μιλήσει για όλα αυτά που γίνονται τώρα τα οικονομικά, να μας ενημερώσει περί κορονοϊού και τι email γενέστε το μετά. Για όλη αυτή την κατάσταση τώρα που πάμε όλοι εδώ πέρα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Κάτσε να βάλω και ένα. Θα βάλω το τραγούδι σου για να κλείσουμε. Και πάλι σου μου αρέσει για να μην κλείσεις. Ε? Και το έχω ακούσει πολλές φορές για να δω εσύ μου αρέσει. Σαν τη Μεσόγειο και έγανε τα φιλιά σου. Μικρή δροσιά τα Ατλαντικού μπροστά απ' τη δικιά σου. Σαν βάθος του ειρηνικού το βάθος του ερωτά σου. Σαν βάθος του ειρηνικού το βάθος του ερωτά σου. Μόνη ήταν τα κύρια.
πάντα γριεμένα. Τα χέρια σου παγκαλιάζαν και σταυρούνανε μένα. Μα πάλι εγώ θα έκανα μαζί σου ίδια ταξίδια, αρκεί να είχα εσένα, ναι, μόναχα για πηξίδα. Μα πάλι εγώ θα έκανα μαζί σου ίδια ταξίδια, αρκεί να είχα εσένα, ναι, μόναχα για πηξίδα. Σαν βάθος του ειρηνικού, το βάθος του ερωτά σου. Σαν βάθος του ειρηνικού, το βάθος του ερωτά σου. Μόνιμα ήταν τα κύματα και πάντα γριεμένα. Τα χέρια σου μπαγκαλιάζαν και σταυρώνανε μένα. Μα πάλι εγώ θα έκανα μαζί σου για ταξίδι.